καλοκαίρι δεν το έχουμε ξανασυναντήσει, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, πού θα μας βγάλει. Και η διασκέδαση επίσης και η τροφή της ψυχής, υπάρχει θέμα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε δει και τους καλλιτέχνες το προηγούμενο διάστημα να έχουν σοβαρό θέμα επιβίωσης, όπως φαίνεται. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω τώρα για την παράσταση την βραδινή. Έχει να κάνει με το κήπο. Ο κήπος τώρα της ψυχής, των συναισθημάτων. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μάινα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις. Αγαπημένος καλλιτέχνης, αγαπημένος ηθοποιός, πολλές ταινίες στην τηλεόραση. Καλημέρα σας, κύριε Μάινα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά, εσείς? Είμαστε πολύ καλά, είμαστε στην Ιεράπετρα. Mm-hmm. Και καταρχάς θέλω να ξεκινήσω με κάτι που μπορεί να φαίνεται περίεργο. Για πείτε μας. Παρατηρώ ότι ο κόσμος δεν τηρεί τις οδηγίες προστασίας, έκκληση. Mm-hmm. Ο κορονοϊός είναι πάντα εδώ, δεν έχει φύγει. Αυτό διαπιστώνεται, ότι δεν έχουμε χαλαρώσει αρκετά. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ελλάδα. Επειδή είστε εδώ για στην Ιεράπετρα. Όχι, θέλω να πω ότι γενικότερα όμως, το έχουμε πάρει λίγο ψήφιστο το ζήτημα. Προφανώς, γιατί ευτυχώς δεν είχαμε πολλά θύματα. Mm-hmm. Αλλά επειδή βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να αυξάνονται τα κρούσματα στην mm-hmm. Αθήνα, mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρετε, mm-hmm. από εκεί που έρχονται. Και επειδή σε πολύ ζήτημα χρονικό διάστημα θα έρθει τουρισμός και εδώ, και φυσικά εννοείται ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε μέσα από τα αεροπλάνα να έρθουν τουρίστες με τον ιό, θα πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας για καλό και για κακό. Mm-hmm. Μάλιστα, να τηρούμε τα μέτρα. Αυτό θα συμβεί και το βράδυ στη θεατρική παράσταση. Απολύτως. Έτσι, φαντάζομαι αυτό θέλετε να πείτε. Σήμερα το βράδυ έχουμε τον κήπο και πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτή την παράσταση, κύριε Μάινα, να δούμε τι διαπραγματεύεται ακριβώς, τι θέλει να μας πει, χωρίς να μας πείτε πολλά, τι θα σας πω. Δύο πράγματα, δεν θα σας πω βέβαια στην υπόθεση επακριβώς, θα σας πω τι πραγματεύεται το έργο μας. Το έργο μας πραγματεύεται δύο βασικά κορυφαία πράγματα. Από τη μια τη μνήμη, τη διαχείριση της μνήμης, και την άλλη το μεγάλο ερώτημα, εάν αλληλεξαρτώμεθα, εάν έχουμε ανάγκη ένας τον άλλον ή είμαστε αυθύπαρτοι και μόνοι μας. Μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Επίκαιρο, αρκετά επίκαιρο, γιατί και με τον κορονοϊό, κύριε Μάινα, έτσι έχουμε απομονωθεί κάποιοι, ενδεχομένως να νιώθουν μοναξιά κάποιοι άλλοι, άλλο όχι μοναχικότητα, μοναξιά. Έτσι, υπάρχει μεγάλη διαφορά στο ένα από το άλλο, έτσι δεν είναι? Η μοναχικότητα ξεκινάει για να καταλήξει σε μοναξιά. Και η δειλία των ανθρώπων επικοινωνήσουν με τους άλλους, γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινο πλάσμα που θέλει να είναι μόνο του, που θέλει να αυτοαπομονώνεται. Σιγά σιγά γίνεται αυτό, γίνεται μηχανικά, θέλω να πω. Λοιπόν, το έργο μας πραγματεύεται τη διαχείριση της μοναξιάς από τη μια, και τη διαχείριση της μνήμης. Υπάρχουμε σαν όντα, σαν άνθρωποι, χωρίς τη μνήμη μας, χωρίς δηλαδή να καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε και πού είμαστε, ή είμαστε πράγμα. Για να σας πω λοιπόν λίγο από την υπόθεση. Ένας οικοδόμος βετεράνος Βιετνάμ, μετά από μια σοβαρή επέμβαση στο γόνατο ορθοπαιδική, βρίσκεται μόνος του σε ένα διαμέρισμα της Νέας Υόρκης. Απομονωμένος, χωρισμένος, αλκοολικός και μόνος. Όλα τα κακά μαζί. Λοιπόν, τον επισκέπτεται λοιπόν μια κυρία από μια οργάνωση που λέγεται Βοήθεια στο Σπίτι, για να τον βοηθήσει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αφού έχει πληρώσει ο ανιψιός του, ή που είναι η μόνη επαφή που έχει με τον έξω κόσμο, για να έχει κάποια βοήθεια. Ο άνθρωπος αυτός βεβαίως είναι σαν άγριο θηρίο, αρνείται τη βοήθεια, όπως καταλαβαίνετε, και διώχνει κακό τη γυναίκα. Καταλαβαίνει το λάθος του μετά και προσπαθεί να τη βρει για να τη ζητήσει συγγνώμη. Ανακαλύπτει λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή ανήκει σε ένα πολύ διαφορετικό κόσμο από αυτόν τον άγριο και επιθετικό κόσμο που έχει αυτός ο
βετεράνος στη Βιετνάμ, είναι πίτρια. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός μαγεύεται από ένα διαφορετικό κόσμο της λογοτεχνίας και της ποίησης και προσπαθεί να την πλησιάσει για να ανακαλύψει τον κόσμο αυτό. Έτσι λοιπόν οι δύο ήρωές μας βρίσκονται μαζί, επικοινωνούν με κάποιο τρόπο και βεβαίως έρχονται ακόμα πιο κοντά μετά από ένα συμβάν που συμβαίνει στην γυναίκα αυτή και υγείας εννοώ, ένα συμβάν υγείας που αναγκάζει πλέον να αντιστραφούν οι όροι και αυτός να γίνει ο μόνιμος βοηθός της και αρρωγός της γυναίκας στη δύσκολη κατάσταση υγείας που περνάει. Nice. Έτσι έχουμε δηλαδή με δύο λόγια την αντιστροφή ότι κάποια στιγμή θα έχουμε ανάγκη αυτόν που μας δίνει βοήθεια και ο ίδιος θα έχει ανάγκη από εμάς. Mm-hmm. Είναι όλα δανεικά δηλαδή στη ζωή. Μάλιστα, όλα δανεικά στη ζωή, έτσι. Μάλιστα, αυτό είναι το έργο το οποίο θα δούμε σήμερα, η διαχείριση της μνήμης και τα ανθρώπινα συναισθήματα, το Δούνε και Λαβίν, έτσι, όλα αυτά, σήμερα στον κήπο, ο κήπος είναι ο τίτλος του έργου. Δημήτρη του Μιλωνά και μια παραγωγή που κάνει οι όψεις πολιτισμού που φέρνουν από τη Θεσσαλονίκη η εταιρεία που φέρνει την παράσταση στην Ιερά Πέτρα για σήμερα στις 9 η ώρα 9 για το τέταρτο. Ελπίζουμε να μην φυσάει τόσο πολύ. Θα πέσουν τα μποφόρ, λέει το meteo.gr. Θα πέσουν, οπότε δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στα μικρόφωνα ενδεχομένως να σκεπάζει τις φωνές σας κλπ. Θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Μα λείπει από την επαρχία γενικότερα, λείπουν οι καλές παραστάσεις και δεν ξέρω πόσοι. Εμείς ανοίγουμε το τριώδιο, ξέρετε. Θέλω να πω ότι μην ανησυχείτε, θα έρθουν πάρα πολλοί ακόμα μετά από εμάς. Είμαστε οι πρώτοι, έχουμε αυτή τη χαρά και την τιμή να ανοίγουμε τις παραστάσεις εδώ, αλλά θα ακολουθήσουν κι άλλοι 100%. Μάλιστα. Είστε και γουρλίδες, δηλαδή αυτό το αδιαπραγμάτευτο. Έτσι. Ωραία, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε ακόμα μερικά πράγματα για τους συμπροταγωνιστές σας. Κάποιος Τερελάκη, η συμπροταγωνιστή μαζί μου, την χάνει να είναι και σύζυγός μου και επίσης την χάνει να είναι συντοπίτησά σας. Όλο τυχαίως όλα αυτά τώρα, καταλαβαίνω κύριε Μάινα. Ωραία. Λοιπόν, θα σας περιμένουμε το βράδυ με μεγάλη χαρά και αγωνία να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό το πολύ ωραίο έργο που εμείς έχουμε αγαπήσει. Ωραία. Ο κήπος είναι μια παράσταση που έχει παιχτεί στην Αθήνα ή τώρα... Στην Αθήνα, συνέχισε στη Θεσσαλονίκη και μέσα στο προηγούμενο χειμώνα έκανε μια περιοδία στη Δράμα, στην Κομωτίνη, Κατερίνη, Καβάλα και ετοιμαζόμασταν να έρθουμε την περασμένη εβδομάδα πέφτηκε στο Βόλο και στη Χαλκίδα και ετοιμαζόταν λίγο πριν τον κορονοϊό να έρθουμε στην Κρήτη μεταξύ των οποίων βέβαια και την Ιερά περάμε στο χειμώνα. Αλλά μας πρόλαβε ο κορονοϊός και τα μέτρα. Μάλιστα. Τώρα, και έτσι αποκαθιστούμε, θέλω να πω, αυτή την διακοπή ξεκινώντας από την όμορφη Αεράπετρα. Αεράπετρα, Λοιπόν, καλή επιτυχία κύριε Μάινα, καλή δύναμη σε όλους σας. Είναι δύσκολος καιρός για τις θεατρικές παραστάσεις, για όλους τους καλλιτέχνες. Ελπίζω να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να περάσουμε όλοι ένα καλό χειμώνα, να εξαφανιστεί αυτός ο κορονοϊός που έχει φέρει τα πάνω κάτω σε όλο τον κόσμο, σε όλη την οικουμένη, και να βρούμε σιγά σιγά το δρόμο μας, έτσι. Και πάνω απ' όλα αυτό να δίνουμε τροφή στον κήπο της ψυχής μας, να τον καλλιεργούμε είτε με αυτές τις ωραίες παραστάσεις είτε με μια καλή έτσι, μουσική, να φροντίζουμε και την ψυχή και όχι μόνο το σώμα μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Καλημέρα να έχετε, γεια σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά με τον κήπο, σήμερα το βράδυ εδώ στην Ιεράπετρα, ένα έργο δυνατό, ένα έργο που
πραγματεύεται το τελικός ποιος έχει ανάγκη ποιον. Έτσι μας είπε 2-3 πράγματα για αυτό το, για αυτό το έργο ο κύριος Μάινας, γνωστός ηθοποιός και νομίζω αγαπημένος σε όλους. Θυμηθούμε το νησί που πρωταγωνιστούσε εδώ στην, στη Σπιναλόγκα, αν θυμάστε, και πολλές άλλες ταινίες και στην τηλεόραση, πολύ γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός. Λοιπόν, αυτά για την απόψινη παράσταση, το Κήπο, στο γνωστό σημείο, σήμερα το βράδυ. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα.